κύριε Γιώργο, και πάμε Αράχοβα. Γιάννη Σταθά, στην Αράχοβα τι θερμοκρασία έχετε τώρα? Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 0 βαθμούς, έχει κρύο, το χιονοδρομικό είναι κλειστό γιατί έχει χιονοθύελλα πάνω στο βουνό. Είχαμε κανονίσει να βγούμε από το χιονοδρομικό σήμερα, αλλά βλέπετε ότι χιονισμένη Αράχοβα. Εντάξει, είμαστε όλα ανοιχτά εδώ πέρα, μην φοβάται ο κόσμος, οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, ο Δήμος και η περιφέρεια εδώ πέρα δεν πλύνουμε ποτέ, αυτό όλο το ξέρουμε, όσο χιόνι και να ρίξει. Και ο δρόμος πάνω από το συγκεντρωμικό τώρα που είναι κλειστό, τώρα έχουμε ανοιχτό το δρόμο, με ανοιχτή βαριστή κάποιος, αλλά είναι ανοιχτά. Και μέσα στο χωριό βλέπουμε έχει χιονίσει, ανοιχτοί οι δρόμοι, ανοιχτή και η πρόσβαση να έρθουν. Παντού. Δεν κλείνουν ποτέ εδώ πέρα, όσο και να ρίξει. Έχουμε τα μηχανήματα, είμαστε η πολιτική προστασία. Συνεργασία με την περιφέρεια εδώ πέρα και ο Δήμος. Είμαστε από όλο το πρωί έξω. Δεν πρέπει να κλείσουν ποτέ, να μην φοβάται ο κόσμος. Απλά όμως να έχουν τις αξίες μαζί, είναι θέμα ασφάλειας. Σωστό. Και πρέπει να το κάνουμε αυτό, έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Μαρία Μπουρνιά στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο τον Παϊράμι από τα Λουτρά Πόζαρ, την υπέροχη αυτή εικόνα και την ωραία χιονισμένη Αράχοβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Καλημέρα. Να έχουμε φέτος και ευχαριστούμε να έρθει ο κόσμος, την άλλη εβδομάδα να είναι πάρουν να ευχαριστεί το βουνό και την περιοχή εδώ πέρα. Να είστε να καλά. Να πάει ψάρι, να δει το βίστομο, να δει δελφούς δίπλα, η τρία γαλαξίνα, να δει όλα. Αντίκυρα τα πάντα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.